Θα ξεκινήσουμε ένα-δύο λεπτά νωρίτερα την εκπομπή, καθώς έχουμε νέο περιστατικό φόνο από ό,τι φαίνεται στην καρδιά της Λευκωσίας, συγκεκριμένα στην Αγλαντζά. Πρόκειται για ηλικιωμένη γυναίκα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία 10 και 10 λεπτά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και η γυναίκα βρέθηκε φημωμένη και δεμένη στην περιοχή. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ενημέρωση για αυτό το περιστατικό. Πάμε στην Δέσποινα την Κουρή τηλεφωνικά για την ώρα. Και θα συνδεθούμε απευθείας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, να μας δώσει τις βασικές πληροφορίες από τον τόπο όπου φαίνεται ότι έγινε το έγκλημα. Δέσποινα. Καλό μεσημέρι, Μπάρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε στο κρεβάτι της φημωμένη και όπως λένε οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φαίνεται να μπήκε κάποιος στο σπίτι, να την λίστεψε και να την σκότωσε. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που μας δόθηκαν εδώ από γείτονες και γνωστούς που έσπευσαν να δουν τι γίνεται, η γυναίκα ζούσε μόνη της στο σπίτι. Σε διπλανό διαμέρισμα ζούσε ο γιος της, ενώ το πρωί την εντόπισε η κόρη της, η οποία ήρθε εδώ για να την μεταφέρει στον γιατρό. Επιτόπου, πάρει να πούμε ότι βρίσκονται ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτσα και Νικόλας Χαραλάμπους, οι οποίοι θα διενεργήσουν και την αυτοψία στην σκηνή. Είμαστε εν αναμονή για περισσότερες πληροφορίες, να δούμε τι ευρήματα θα εντοπίσει η αστυνομία εντός της οικίας. Και θα είμαστε σε συνεχή επαφή για ό,τι νεότερο να μεταφέρουμε. Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα για τα υπόλοιπα θέματα στο δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Τσιντά.